Χωρίς αμφιβολία, με ιδιαίτερη λύπη, είναι ένας στενός συνεργάτης εδώ και δεκαετίες, οφείλω να πω, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σαν υπουργός ήταν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς, τους πιο εργατικούς, και αυτό θα διαφανεί και από τη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα δώσει, αλλά και τη μεγάλη μεταρρύθμιση που θέλω να ευελπιστώ ότι θα συναντήσω την κατανόηση και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έτσι ώστε να επιτύχουμε επιτέλους στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης ταχύτητα, για να θεωρείται ότι επιτέλους αποδίδεται. Δεν μιλούμε από πλευράς ποιότητας, αλλά ταχύτητας. Και σε αυτό το πεδίο, δυστυχώς, η πατρίδα μας βρίσκεται στην 28η θέση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 73η ανά το παγκόσμιο. Είναι μια εκ των όνου κάνευ μεταρρύθμιση, ρίζοσπαστική, που δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ταχύ αναπονομή της δικαιοσύνης. Δύσκολο να βρείτε και αντικαταστάτες με όσα λέτε. Δεν νομίζω να ήταν όσο δύσκολο πιστεύετε. Δεν γνωρίζω τι διαιτήρητο ή τι ελέγετο. Πήρα τις αποφάσεις μου και, όπως καλά γνωρίζετε, ο νέος υπουργός θα είναι ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, εν ενεργεία δικηγόρος με μία μακράν πείρα. Κατάγεται από οικογένεια δικαστικών, γνωρίζει συνεπώς και τα προβλήματα της δικαιοσύνης. Με ποια αισθήματα, κύριε Ιωνά, αποχωρείτε? Βέβαια, σίγουρα. Με ποια αισθήματα? Σίγουρα πολύ συγκλονισμένος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εν ώψη της αποχώρησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κύριου Ιωνά Νικολάου, διορίζει ως Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Ο κύριος Γιώργος Σαββίδης έχει γεννηθεί στην Αμόχωστο το 1959 και μετά το 1974 διαμένει στη Λεμεσό. Είναι μάχημος δικηγόρος, ασκεί την δικηγορία εδώ και 35 χρόνια. Ο κύριος Σαββίδης έχει σπουδές νομικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμοχώστου, όπως επίσης και του International Bar Association. Σε αυτό το σώμα υπήρξε μάλιστα ενεργός τέλεχος, έχοντας διατελέσει πρόεδρος ή και αντιπρόεδρος σε διάφορες υπεπιτροπές, ενώ έχει διοργανώσει διεθνές συνέδριο του IBA στην Κύπρο. Η τελετή διαβεβαίωσης θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, Κυριάκο. Λοιπόν, ρωτήθηκε για το ΓΕΣΥ, όπου σε δύο μέρες μπαίνει σε εφαρμογή παρά τα προβλήματα. Είπε ότι είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση και, όπως κάθε μεταρρύθμιση,
θα έχει δυσκολίες στην αρχή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι στην πορεία, όπως έγινε και με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που υπήρξαν κάποια προβλήματα στα αρχικά στάδια, αυτά θα εντοπιστούν και θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να γίνουν και νομοθετικές ρυθμίσεις εάν χρειαστούν προκειμένου να λειτουργήσει πιο σωστά. Τέλος, ρωτήθηκε για την απόφαση της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δήλωσε ικανοποιημένος και είπε ότι το πνεύμα της απόφασης